την Κυριακή στις 2 του Απριλίου γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου και του αυτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου, το 74ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Δήμο και τη ΔΕΠΑΝΑΛ, θα εγκαινιάσει την ανοιχτή παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στο Πάρκο Γεωργιάδη. Δεν θα σας πω άλλα. Θα καλημερίσω την κυρία Γεωργία Δρακάκη. Καλημέρα σας κυρία Δρακάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του 74ου νηπιαγωγείου. Πώς είστε? Καλημέρα, πολύ καλά εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πρέπει να ακούγονται όλα αυτά τα ωραία επίσης που γίνονται για τα παιδιά μας. Τα είπατε πραγματικά πάρα πολύ ωραία, ακριβώς μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα που ζούμε όλοι. Προσπαθούμε μέσα από το σχολείο και από τα παιδιά να περάσουμε ένα άλλο μήνυμα. Προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά τις αξίες της ζωής μας που πρέπει να ακολουθούμε. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως κάνουμε δράσεις που έχουν πάντα σκοπό τον εθελοντισμό, την προσφορά, την αλληλεγγύη. Τα παιδιά είναι πάντα πολύ ανοιχτά, το ίδιο και οι γονείς τους, και μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή μέσα σε όλες τις δράσεις, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου, σχεδιάζαμε εδώ και πολύ καιρό να ανοίξουμε αυτή την ανοιχτή δανειστική παιδική βιβλιοθήκη στο Πάρκο Γεωργιάδη. Καλέσαμε τα παιδιά να προσφέρουν από τα δικά τους βιβλία και όχι να αγοράσουν καινούρια, για να, ακριβώς για να τονίσουμε και να καλλιεργήσουμε αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Έφεραν λοιπόν με χαρά τα παιδιά πολλά από τα βιβλία τα δικά τους και έτσι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη δανειστική βιβλιοθήκη. Θα μπορούν όλα τα παιδιά της πόλης να την επισκέπτονται καθημερινά, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται στην πόλη μας και ότι θα το δεχτεί ο κόσμος και αυτός με χαρά. Ούτως ή άλλως βάζετε τα παιδιά μέσα σε μια διαδικασία που λέει βιβλίο, που λέει άρωμα χαρτιού, κάτι που το ξεχάσαμε. Γιατί καλή είναι η τεχνολογία, αλλά ξεχάσαμε τι σημαίνει βιβλίο και τη μυρωδιά του, κυρία Δρακάκη. Εγώ είμαι νοσταλγός του βιβλίου τις περισσότερες φορές. Επιλέγω το βιβλίο αντί να πάω στην ηλεκτρονική του τη μορφή, γιατί αυτό το θρόισμα της σελίδας, η μυρωδιά του χαρτιού είναι τελείως διαφορετική. Είναι καλό να ξέρουν τα παιδιά μας τι σημαίνει βιβλίο. Και δεν είναι και όλα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι? Ακριβώς. Όλα χρειάζονται, και τα ηλεκτρονικά χρειάζονται, και όλα είναι χρήσιμα, αρκεί να τα έχουμε ως εργαλεία και όχι ως μέσο ψυχαγωγίας και όλη την ημέρα να είναι τα παιδιά, ειδικά σε αυτή την ηλικία, στα κινητά και στους υπολογιστές. Και μέσα στο σχολείο έχουμε τη δανειστική βιβλιοθήκη κάθε Παρασκευή. Πάντα προσπαθούμε έτσι να καλλιεργήσουμε τη φιλαναγνωσία. Κυρία Δρακάκη, τα βιβλία δηλαδή τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για να ανοίξει αυτή η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στο Πάρκο Γεωργιάδη έχουν προσφερθεί από τα ίδια τα παιδιά, έτσι? Ήταν η δική σας η παρότριση, οι γονείς τους προσέφεραν δικά τους βιβλία? Ναι, ναι, αυτός ήταν ο σκοπός και το μήνυμα, να προσφέρουν τα ίδια, να επιλέξουν τα ίδια τα παιδιά από τα δικά τους βιβλία και να αποφασίσουν εκείνα να τα δώσουν και να τα χαρίσουν στη βιβλιοθήκη αυτή, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά της πόλης, που πολλές φορές πιθανόν να μην έχουν την ευκαιρία που έχουν τα δικά μας παιδιά να αγοράσουν βιβλία, να έρθουν κοντά στο βιβλίο. Όμως εδώ, όπως έβλεπα στο μήνυμά σας, στο δελτίο σας μάλλον, δεν το περιορίζετε στο 74ο νηπιαγωγείο. Το πάτε λίγο παρακάτω για να έχετε την δυνατότητα ή να δοθεί η δυνατότητα σε πολλά παιδιά και σε πολλά σχολεία, και θα μας πείτε πώς το κάνετε αυτό, να έχουν επαφή με την ανοιχτή παιδική δανειστική βιβλιοθήκη. Ναι, βέβαια, και αυτό είναι που θέλουμε να περάσουμε και σήμερα από τη δική σας εκπομπή. Μας δίνετε αυτή την ευκαιρία,
ότι επειδή θέλουμε να είναι μόνιμη αυτή η βιβλιοθήκη, δεν θέλουμε να είναι ένα γεγονός που θα κάνουμε τώρα τα εγγένεια και σε ένα μήνα δεν θα λειτουργεί, γιατί θα έχουν φθαρεί, θα έχουν χαθεί, θα έχουν καταστραφεί τα βιβλία. Για να το καταφέρουμε λοιπόν αυτό, σκεφτήκαμε και για να φέρουμε, όπως λέτε, σε επαφή και πολλά σχολεία και να τα κινητοποιήσουμε, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σχολείων με σκοπό κάθε μήνα ένα διαφορετικό σχολείο να υιοθετεί τη βιβλιοθήκη, ώστε να έχει την εποπτεία, να πηγαίνει, να ελέγχει ποια βιβλία έχουν καταστραφεί, ποια θέλουν αντικατάσταση, να προσφέρουν και εκείνοι από τα δικά τους βιβλία, κάθε σχολείο δηλαδή, από τα δικά τους παιδιά, να μαζεύουν βιβλία, να τα αντικαθιστούν, έτσι ώστε και να, το κάθε σχολείο να μαθαίνει ότι υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη και να μας βοηθάει να την διατηρήσουμε μόνιμα όλο το χρόνο. Μάλιστα. Αυτή την φορά, σαν πρώτο σχολείο που συνεργαζόμαστε, είναι μαζί μας το 63ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, που το ευχαριστούμε και πάρα πολύ, με διευθύντρια την κυρία Κλειό Καλογιαννάκη. Πιστεύω τώρα ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε πολύ από τους γονείς και τα παιδιά της πόλης είναι απλά να σεβαστούν όλη αυτή την προσπάθεια, να σεβαστούν τα βιβλία. Μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τα παίρνουν, να τα διαβάζουν, αρκεί να τα προσέχουν και να τα επιστρέφουν στη θέση τους για να μπορούν να τα ξαναβρούν και οι ίδιοι την επόμενη φορά, αλλά και τα άλλα παιδιά που θα την επισκεφθούν μια άλλη μέρα. Σε τι κτίριο στεγάζεστε? Κανονικό κτίριο, νοικιασμένο κτίριο, σε κάποιο σπίτι με καφενείο κλπ. Προκάτι, πού είναι το 74ο? Όχι, είναι ένα μισθωμένο κτίριο, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Είναι ένα μεγάλο κτίριο σε σχέση με πολλά σχολεία, όπως καταλαβαίνω θέλετε να θέσετε το θέμα. Έχει αρκετές τις συνθήκες, ήθελα να ρωτήσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών και τα τμήματα, η αλήθεια είναι ότι τώρα θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα καινούριο σχολείο με όλο τον εξοπλισμό και τις παροχές που θα μπορούν να προσφέρουν μια ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά. Γιατί το θέμα δεν είναι να στηβάζουμε παιδιά μέσα στα σχολεία. Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε και χώρους να κάνουμε και όλες αυτές τις δράσεις. Γιατί, ας πούμε, η αυλή μας είναι πάρα πολύ μικρή. Οι χώροι μέσα δεν έχουμε χώρους να κάνουμε τις εκδηλώσεις που θα θέλαμε. Ψάχνουμε κάθε φορά έξω στο Δήμο να βρούμε χώρους ή σε άλλα κτίρια. Οπότε πραγματικά και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το θέσουμε. Εγώ απλά ρώτησα γιατί θέλω στην εποχή που πουλούνται πολλές εξυπνάδες να ακούσω τι θα πούνε οι άλλοι έξυπνοι, διότι είναι μια κουβέντα που συχνά πυκνά γίνεται από όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους για τα παιδιά μας και το πού βρίσκονται τα παιδιά μας. Δεν ήθελα να σας βάλω σε δύσκολη έτσι με βάση αυτή την ώρα. Ήθελα να μείνουμε λίγο στην ανοιχτή παιδική δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Οι έξυπνοι ας ακούνε και αν έχουν ευικοάτα νομίζω ότι το μήνυμα το πιάνουν. Κυρία Δρακάκη, να είσαστε καλά, θα είμαστε σε επαφή, θα τα λέμε. Βέβαια, εδώ στο τέλος θα σας πω τώρα και κάτι που είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε ένα θέμα το αν θα γίνει τελικά αυτή την Κυριακή τα εγγένεια, διότι είναι το Run Greece η διοργάνωση και μας αποκλείσει όλο το χώρο γύρω από το πάρκο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο, τώρα προσπαθούμε να δούμε, θα το καταφέρουμε εκεί, θα το αναβάλουμε. Η βιβλιοθήκη θα ανοίξει έτσι και αλλιώς τις επόμενες μέρες, αν όχι την Κυριακή. Αυτό είναι σίγουρο, θα λειτουργήσει. Τώρα για τα εγγένεια θα πρέπει να ενημερώσουμε σε λίγες ώρες. Να το δείτε, σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε, κυρία Δρακάκη.